Μια σειρά από συμπτώματα θα ενισχύσουν την υπόνοια για κάποια παθολογική κατάσταση στον κερατοειδή. Πέραν του κόκκινου ματιού, ο ασθενής θα παραπονηθεί για δακρύρια, για αίσθημα του ξένου σώματος, θα τον ενοχλεί το φως, ενώ θα νιώθει ότι δεν βλέπει το ίδιο καλά όπως πριν. Τις παθολογικές καταστάσεις στον κερατοειδή γενικά τις χωρίζουν σε φλεγμονές, δυστροφίες, εκφυλήσεις, εκτασίες και συγγενείς ανομαλίες. Η βακτηριακή κερατίτιδα αποτελεί οφθαλμολογικό επίγον καθώς μπορεί να επιφέρει σημαντική μόνιμη βλάβη στην οπτική ικανότητα. Συνήθως εμφανίζεται με ένα κεντρικό έλκος, το οποίο μπορεί να ακολουθείται από υπόπιο. Συνηθισμένος παθογόνος παράγοντας είναι ο στρεπτοκόκκος της πνευμονίας, ενώ μπορεί να σχετίζεται με χρόνια δακρυοκυστήτιδα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η έντονη τοπική αντιβιωτική αγωγή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει και η συστηματική χορήγηση αντιβιωτικών. Στην περίπτωση που συνυπάρχει δακρυοκυστήτης, ο ασθενής πρέπει να προγραμματιστεί για αφαίρεση του ασκού. Παρατηρούμε στην εικόνα το κεντρικό έλκος, το οποίο εμφανίζεται κίτρινο λόγω της χρώσης με φλουροσχεΐνη. Οι ογενείς κερατίτιδες παράγουν γενικά υπιότερη εικόνα από ό,τι οι αντίστοιχες βακτηριακές. Συνήθως συνυπάρχει φλεγμονή τόσο του κερατοειδή όσο και του επιπεφικότα. Στο συγκεκριμένο βίντεο παρατηρούμε επιθυλιακές θολώσεις σε κερατίτιδα από αδενοϊό. Σχετικά με την ερπητική κερατίτιδα, είναι γνωστό ότι το 90% των ενήλικων ανθρώπων είναι οροθετικοί στον ιό του απλού έρπητα. Ο έρπητας προσβάλλει τόσο τον επιπεφικότα με τη μορφή θυλακιώδους επιπεφικίτιδας, όσο και τον κερατοειδή, δημιουργώντας αμοιβοειδές ή δενδρυτικό έλκος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία. Το γεροντότοξο αποτελεί μία αυλαβή αμφωτερόπλευρη εκφύλιση του περιφερικού κερατοειδή. Εμφανίζεται, όπως στην εικόνα, σαν μία λευκή κυκλωτερή ταινία, η οποία οφείλεται στην εναπόθεση λιπιδίων, κυρίως στη μεμβράνη του Ντεσεμέ. Η ταινιοειδής εκφύλιση του κερατοειδή σχετίζεται με την εναπόθεση ασβεστίου μεταξύ της μεμβράνης του Bowman και του υπόλοιπου επιθυλίου. Μπορεί να σχετίζεται με ειδοκυκλίτιδες, χρήση συγκεκριμένων φαρμάκων ή ακόμα και κακοήθεια. Επειδή μειώνει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της όρασης, συνιστάται απόξυση του κερατοειδή είτε μηχανικά είτε με την χρήση excimer laser. Η σταγονοειδής δυστροφία αποτελεί μία κληρονομική διαταραχή που προσβάλλει το ενδοθυλιακό δίκτυο. Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος της κληρονομικότητας. Οφείλεται σε συσσωρεύσεις κολαγόνου που παθολογικά παράγεται από τα ενδοθυλιακά κύτταρα και που τελικά διασπαούν το φυσιολογικό μοσαϊκό τους. Σε προχωρημένες μορφές, διαταράσσεται ο μεταβολισμός του κερατοειδή με επακόλουθο τη δημιουργία αστιγματισμού
ειδήματος και μείωσης της διάβγειάς του. Η δυστροφία του Fuchs κληρονομείται με τον αυτοσωμικό επικρατή χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται από ίδρυμα του στρώματος λόγω σημαντικής βλάβης του ενδοθυλίου, το οποίο αντικαθίσταται από ουλώδη ιστό. Σταδιακά, ο οφθαλμός χάνει τη διάβγειά του και επηρεάζεται σημαντικά τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα της όρασης. Η μοναδική θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η μεταμόσχευση, είτε ολόκληρο του κερατοειδή, είτε επιλεκτικά της ενδοθυλιακής μεμβράνης. Ο κερατόκονος αποτελεί μία ανομαλία του σχήματος του κερατοειδή, ο οποίος λαμβάνει ένα κονικό σχήμα. Έχουν ενοχοποιηθεί τόσο γενετικοί παράγοντες, όσο και περιβαλλοντικοί για την ανάπτυξη της νόσου. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων προσβάλλονται και οι δύο οφθαλμοί. Η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται τόσο στην αντιμετώπιση του διαθλαστικού σφάλματος, που κυρίως είναι ο αστιγματισμός, όσο και στην αποτροπή της εξέλιξης της νόσου, η οποία επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση του κολαγόνου. Το υπολοιπόμενο διαθλαστικό σφάλμα, έπειτα από διασύνδεση κολαγόνου, μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση Excimer Laser. Στις προχωρημένες περιπτώσεις, η κερατοπλαστική αποτελεί θεραπευτικό μονόδρομο.